η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράχη στην απόφαση του συντονιστή, ο οποίο έλαβε στο σκεπτικό τη αποφάσεω του τι ίδιε εκδοθεί τη αποφάση από το 2017 την 184 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρόνια Σαμπών, καθώ και την 146 του 2017 επίση απόφαση τη Επιτροπή Ανατολική Οικονομία και Περιβάλλοντο τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Στράχη, η οποία και αυτή ομόφωνα ήταν κατά τη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση αυτή του 2018 του συντονιστή της αποκεντρωμένης προσευλήθη από την εταιρεία του Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου τον προηγούμενο χρόνο εκδόθηκε, ή τον πιο προηγούμενο χρόνο, εκδόθηκε απορριπτική απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων καταλήγει ότι η εξόρυξη αποτελεί την δραστηριότητα που αναπροσδιορίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη δραστηριότητα και μέθεται το αιτιολογικό της απόφασης, γι' αυτό και την αναπέμπει πίσω στη διοίκηση για τη νέα κρίση, ότι έλαβε υπόψη μονάχα τα ψηφίσματα τα οποία εκφράζουν με την κοινωνία, αλλά δεν έχουν λοιπά και συμβολικά λοιπούς επιστημονικούς και κοινωνικούς ισχυρισμούς. Η απόφαση υποτίθεται δόθηκε είναι 1524 του 2000 στους Ευρώπους Επικρατείες, ζήτησε από τον πρόεδρο να σας τη στείλει και νομίζω ότι την έχει στείλει, έχει γίνει εκτή, ανέπτυξε την υπόθεση, όπως σας είπα, πίσω στον συντονιστή της αποκεντρωμένης, προκειμένου να εκδώσει νέα, νομίμως αιτιολογημένη πράξη στο αρχικό έργο που είναι η αντιερώτηση, η πνευματολογική αντιερώτηση. Η αποκεντρωμένη με το που της εκδόθηκε η απόφαση την έστειλε το Δεκέμβριο του 2020 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αντιερώτησης, προκειμένου ως ανώτερη κατονόμια αρμόδια υπηρεσία να εκδώσει τη σχετική απόφαση σύμφωνα με το διατακτικό τη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο όμως, ο φάκελος επιστράφει με καθυστέρηση χρονική πίσω από το Υπουργείο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με το λογικό αιτίο ότι έχει μεταβληθεί η κατηγορία και το έργο Α2 έχει μεταβληθεί σε έργο Α1 και ως εκ τούτου η σχετική αρμοδιότητα βρίσκεται και πάλι στον αποκεντρωμένο στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό ενημερωθήκαμε από τον Δήμαρχο της Μαρονίας Σαπών. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη υπό την επιμέλεια του Προέδρου της ΤΕΠ και αποφασίσαμε να λάβουμε άμεση διαζώση ενημέρωση από τον αποκεντρωμένο. Σήμερα το πρωί, 11.30 ώρα περίπου, βρεθήκαμε οι ενδοκόμενοι δήμαρχοι μαζί με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης στην Κομοτήνη, όπου μας επιβεβαίωσε όσα σας περιέγραψα λίγο πριν. Και αυτά τα οποία είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Τα επόμενα βήματα τα οποία αποφασίσαμε οι δήμαρχοι μεταξύ μας είναι καταρχήν να επικαιροποιήσουμε τις αποφάσεις που έχουμε βγάλει στο παρελθόν και συγκεκριμένα αναφέρομαι αρχικά στην απόφαση 485 του 2019, η οποία επικαιροποιεί την απόφαση 532 του 2012 και είναι σημαντικό να επικαιροποιηθεί και αυτή, γιατί καταρχήν επικαιροποιεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων και επικαιροποιεί επίσης την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να προσλάβει συγκεκριμένο δικηγόρο και ότι θα μας χρειαστεί άμεσα λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου και τη σοβαρότητα τη υπόθεση. Και δεύτερον, αναθέτουμε με εκείνη την απόφαση τον δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων μα, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων σε ακύρωση ενώπιον του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Σα διαβάζω για να μην παραλάβω αργότερα όλο το αποφασιστικό τη απόφαση, που είναι ομόφωνη, να πω και αυτό. Αναθέτουμε στον κύριο Χρήστο Δετσαρίδη, ο οποίο καθηγητή τότε τη Νομική Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκη και δικηγόρο Αλεξανδρούπολη, καθώς και στον κύριο Αθανάσιο Τσιωρνά, δικηγόρο Αθηνών και ελέκτορα τότε της νομικής του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ειδικεύεται σε παρόμοιες υποθέσεις, με τη συνολική αμοιβή 20.000 ευρώ πλέον φοιτιά επί αυτής της αμοιβής, παρέχοντας την εντολή και την περισσότητα σε αυτούς για την άσκηση όσων ενεργειών απαιτούνται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των δημοτών του, και ειδικότερα να προσπάθουν αίτηση εκείνους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την ανεχόμενη κριτική απόφαση που κάνει στην ελεύθερη των επιπτώσεων τη επένδυση τη εταιρεία εξωτερική τράξη ΑΕΠ για το έργο με τι εγκαταστάσει του κάνουν του ΕΕ κτλ.
και στο τέλος κλείνουμε την περίπτωση μη έγκριση της απόφασης αυτής, να περιορίσουμε το ποσό στο ποσό του κρατού, όπως θα αντιμετωπίσει το ποσό των 6.000 ευρώ πλέον φοιτητιά. Επαναλαμβάνω ότι είναι η μία που προτείνει στο σώμα να εκδοθεί απόφαση να δικαιολογηθεί, προκειμένου και εμείς να συμβάλλουμε στις συνεδρίες της Κυριακής, αν χρειαστεί με τις οικονομικές δυνατότητες που διαθέτουμε από το Δήμος, καθώς και με την εντολή διαρκείας που έχουμε ήδη αναθέσει στους δύο δικηγόρους του 2012 και δικαιολογείται μέχρι σήμερα, καθώς με επικοινώνησα με τον κύριο Δεσσαλίδη τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζει να είναι το λογόπουλο του κύριου Αλεξανδρούπολης μαζί με τον συγκεκριμένο συνάδελφο του Καθηγητή Πανεπιστημίου. Και η δεύτερη είναι το τελευταίο ψήφισμα που έχουμε, 4-16 του 2019, 25 Σεπτεμβρίου του 2019, ψήφισμα κατά της επένδυσης των χρυσολογίων. Σας το διαβάζω για να μην απαντηθεί αργότερα και προτείνεται προς υπεροποίηση και συμπλήρωση φυσικά με το σώμα. Ομόφωνα λέμε ένα μεγάλο όχι στην επένδυση εξόρυξης χρυσού για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, ηθικούς και πολιτικούς λόγους. Έχει υποκριθεί ότι οι συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη της περιοχής μας θα είναι τραγικές και διαχρονικές. Θεωρούμε μία απολυτό και έξω από κάθε συζήτηση και παραπάνω σε κάθε θέση μας κατά της επένδυσης, κάθε έτοιμα δημοψηφίσματος και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την επένδυση εξόρυξης χρυσού. Ο χρυσός είναι ο πλούτος του λαού και δεν παραδίδεται σε κανέναν. Αποδεχόμαστε και στηρίζουμε τον αγώνα της Διανομαρχικής Επιτροπής Λογότητας Εύρω ενάντια στα χρυσολογία και γνωστοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση τη λογική στάση του Δημοτικού Συμβούλου Αλεξανδρούπολης ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού. Μετά την ενημέρωση του κοινωνικού προφορική έτσι συσκήψη με τον κύριο της Αποκεντρωμένης του Συντονιστή και σε αναμονή της συγκρότησης της ΣΟΜΗ και της συνεδρίασης της ΕΔ, το ερχόμενο Σάββατο και την Κυριακή, είναι δίπλωρος του Νομιστιάδων. Θέλω την επικοινωνήση στις δύο αυτές αποφάσεις του 2019, σε ένα γενικότερο άνοιγμα, αν θέλετε, ερωτήσεων που μπορούμε να θέσουμε στους συνεργάτες δικηγόρους και αναφέρω ειδικά ερωτήματα αν έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε συμφέρον να προσφύγουμε απευθείας εμείς στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να κρυθεί από ένα ανώτερο δικαστήριο και δύο ευρωπαϊκών η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν θα πρέπει να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη που έχει άμεσο έργο συμφέρον, προκειμένου να παρέμβει αυτή και για λογαριασμό μας ή από κοινού να ασκήσουμε το συγκεκριμένο έργο μέσο. Επίσης, χρειάζεται η συγκεκριμένη επιτροπή αποφάσεων προκειμένου να αναθέσουμε την εντολή της νομικής κάλυψης ως προς την υπόθεση του παράγοντος, δηλαδή στην αναδρομή στην δίκηση και την τεκμηρίωση και με νομικά επιχειρήματα και κυρίως με επιστημονικά επιχειρήματα, διότι αυτό είναι το κοντράστ το οποίο προκύπτει από την ανάπτυξη του υπηκού της απόφασης του Υπουργείου Καταρτίας, ώστε να νομιμοποιήσουμε και δημοσιονομικά την ΕΕ να προβεί στην πληρωμή αυτή. Σαν πρωτογύρου εσύ την τοποθέτηση, αυτά έχω να σας ενημερώσω. Νομίζω ότι όπως έχει διαβάσει την απόφαση του Υπουργείου Καταρτίας, αντιλαμβάνεται το εύρος και τη δυνατότητα περιοδικών επιχειρημάτων και προσβολής, η οποία μας δίνει, τα οποία όμως είναι όντως υποχρεωμένα και θα πρέπει να συμπληρωθούμε και να ακολουθήσουμε υποδείξεις από τη συγκεκριμένη γραφή, όπως είναι αυτά που ήδη από το 2012 έχουν αναθέσει εδώ. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε. Καταρχήν θα διευκρινιστικά κάποιος να ρωτήσει κάτι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαμπάκη. Συνάδελφοι, στην πορεία αυτών των χρόνων, μιλάω για τα 25 χρόνια αγώνα, 24-25, ουσιαστικού και αληθινού αγώνα κατά των χρυσολογίων, μπορώ να ξεχωρίσω την διάθεση για αληθινό και πραγματικό αγώνα και την μη διάθεση. Δεν θα ονοματίσω, γιατί δεν θέλω να χαλάσω τέτοιες ομοφωνίες σε αγώνες σκληρούς που υπήρξαν, υφίστανται και θα συνεχιστούν. Αλλά όμως μερικές αλήθειες πρέπει να τις λέμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται απολύτως και περισσότερο από οποιονδήποτε δημότη, πολίτη σε μια χώρα, σε μια τοπική κοινωνία, ο θεσμικός. Για το να μην συμβεί κάτι κακό. Η απόφαση αυτή από το Συμβούλιο Επικρατείας
που ακυρώνω την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης για τους λόγους για τους οποίους αναφέρεται μέσα στην απόφαση και μάλιστα εκεί καθορίζονται και κάποια πολύ μη κολακευτικά λόγια για τις τοπικές κοινωνίες και τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι δήθεν δεν μπορούν να κατευθύνουν τίποτα απολύτως και δεν μπορούν να αποφασίσουν αυτοί, αλλά τα κέντρα της πολιτείας τα οποία είναι δεσμοθετημένα. Κανείς ποτέ δεν αποφάσισε, όσο πάντα πήρε τα στα χέρια του τον αγώνα και προσπάθησε να τρέψει κάτι κακό για την τοπική κοινωνία. Αυτό σαν μια μικρή, ένα προσδιοριστικό στοιχείο όσον αφορά για την κοινωνική υφή της απόφασης της Greek Grandis, γιατί ξέρετε, ακόμα και τα νόμιμα δικαστήρια, κάποιες στιγμές, όχι νομικά, κοινωνικά, ευθύνονται για αυτά που γράφουν. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2020. Και ενώ λοιπόν η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί τον Ιούλιο του 2020, ο κ. Σαββούκη συνήθηκε σήμερα, παίρνοντας δύο τηλέφωνα στον Δήμαρχο της Παρόλιας και μιλώντας τώρα τελευταία αυτές τις μέρες με τον κ. Τσαρίδη και τον κ. ο οποίος συνεργάζεται με τον κ. Σεμινά, θυμήθηκε να κάνει αυτή την επικοινοποίηση της απόφασής μας περί εναντιώσεις άντρας στα φυσιολογία γενικότερα της Ελλάδας, Γκόρντα και της Ελληνικής Χρυσός, της Ολυμπιακής Ανάγκης. Και μας φέρνει την απόφαση του Συμβουλίου της Μαρόγιας και του Σαφόλου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση όταν εμείς ήμασταν δημοτική αρχή για 20.000 ευρώ και τα οποία 6 επικοινοποιήθηκαν και προσδιορίστηκαν, απομονώθηκαν για την ετοιμασία του παγιού κτλ., αφορά τα κρυψοκλή του παράγματος. Δεν μπορείς, κύριε Ζαμπούκη, με εκείνα τα λεφτά, αν δεν αλλάξει την απόφαση, εδώ τώρα, σήμερα κιόλας, να αναθέσει οποιοδήποτε για τα χρυσοχεία τα δημόσια των σαφών. Θα μπορούσε όμως, κύριε Ζαμπούκη, αν αληθινά δηλαδή σε ένα στα χρυσοχεία, θα μπορούσες να κάνεις μια προγραμματική σύμβαση εδώ και αρκετό καιρό με το Δήμο Μαρονία Σαφών, όπως επίσης και με την Πέρα, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ώστε να στοχεύσουμε και να μπορούμε να χρηματοδοτούμε ανά πάσα στιγμή, όπως τώρα που αφορά η απόφαση της πολιτικής κρατής και η απόφαση του Υπουργείου που μετατρέπει το έργο από Άνθρα 2 σε Α1 και στέλνει το παλάκι στην αποκεντρωμένη να αποφασίσει, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε και με κύριε τα λεφτά για την αντιμετώπιση αυτή τη μελέτη που προσπαθούν οι χρυσοδίδες στα πλαίσια τη ακύρωση τη απόφαση τη αποκεντρωμένη να επαναφέρουν για αδειοδότηση. Γιατί κύριε Ζαμπούκη, το θέμα των σαφών δεν ήταν, όπως είπες, ξέφορο και δεν αφορά το πέρασμα τη Αριστοτοπή. Αυτά τα δύο εν τη ουσία πάνε πακέτο. Και κάποτε κάποιοι δήμονες και αγωνιστές αριθμού λέγανε ότι δεν πάνε μόνο αυτά τα δύο πακέτα. Πακέτο πάει το πέραμα, οι σάφες και οι σπουργές. Και ήταν αλήθεια αυτό που λέγαμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να δέχεται η πολιτεία να καταστρέφει, δήθεν μάλλον να μην καταστρέφει μια τοπική κοινωνία εκεί και να βάζει το ανάποδο για εδώ. Με την έννοια αυτή και με πολλές άλλες παραμέτρους, βλέπουμε ότι ο αγώνας είναι κοινός και οι αγωνιστές κατά των πισωηθείων είναι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται, σε όποιον τόπο. Χάσαμε λοιπόν πολύ του έδαφους, γιατί είναι σίγουρος ο νομικός, μέτρος νομικός. Με τις ταπείνες γνώσεις που έχω, ότι ένα ολόκληρο καμιόνι που περίπου είναι αυτό το φορτί που πρέπει να μελετήσουν οι δύο επιστήμονές μας, ο κ. Τσαρίδης και ο κ. Τσερατάς, ο οποίος είναι και φτάνεις πράγματι στο περιβάλλον, στο δικό του περιβάλλον τους, χρειάζονται πολύ χρόνο και ήδη είναι στυμωμένοι και η δουλειά που θα κάνουν δεν ξέρω κατά πόσο θα μας καλύπτουν. Βέβαια είναι αξιόλογοι επιστήμονες και με ηθικό υπόμαθρο και δεν φοβάμαι ότι τελικά θα υποτυπώμεθα από τα όσα θα γράψουν μέσα στην υπολογισμό γύρω στις 60-70 σελίδες που γνωμοδότηση, η οποία θα είναι η μοναδική που θα υπάρχει απέναντι
στο τρομερό νομικό επιτελείο της Ελδοράδο Βόλτες και Μπροσός στην Αποκεντρωμένη, η οποία ζητάει συμμάχους φυσικά για να μην παραδοθεί στα χέρια των εισοδύρων ο τόπος των σαφών και του πράγματος. Έτσι λοιπόν, ενώ και η απόφαση να γίνει από άρθρα 2 άρθρα κατηγορία και να στείλουν την υπόθεση στην Αποκεντρωμένη έχει τελειώσει πριν περίπου από 6,5 μήνες. Σήμερα ο κύριος Αποκεντρωμένη θυμήθηκε και αν δεν έχει πληροφορηθεί ακόμα χειρότερα, γιατί είπαμε αυτά πάνε μαζί. Εγώ με τον κύριο Τινόπουλο μιλάω εδώ και περίπου μισό χρόνο για το θέμα αυτό και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ μιλώντας και με τους δύο νομικούς οι οποίοι ήδη έχουν αναλάβει κάποια πράγματα για το πέρα. Σήμερα λοιπόν ξαφνικά ερχόμαστε στα πρόθυρα του τέλους όλων των επεμβάσεων και των επιθετικών μας και αμυντικών μας ενεργειών να πάρουμε απόφαση και κοινοποίηση τους. Σιγά. Σιγά το σοβαρό θέμα όσον αφορά το αν θα πάρουμε ή όχι. Είναι κανείς που είναι ενάντια στην εξωτερική, όχι βέβαια. Είναι κανείς υπέρ, όχι εδώ, είμαστε ένα. Θέλω με αυτά να πω και να ενεργοποιήσω και όχι να αντιπολιτευθώ, να ενεργοποιήσω κάποιους εδώ πέρα μέσα και να καταλάβουν ότι όταν λέμε ότι είμαστε εναντίον, μέσα στη δυτική μας θέση έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις από ότι ο Πανταζήτης και ο Δημερίδης. Τελικά όμως βλέπω και η Υπή, και ο Γιώργος του Κυρίτα, τελικά βλέπω ότι οι ευθύνες που έχουν βάλει στις πλάτες αυτών των αληθινά νοσηλευτικών ευρωπαϊστών, τους οποίους τους σέβομαι, τους υπολείπτομαι και τους αγαπώ. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν και 23 χρόνια αυτόν τον αγώνα και βοηθάνε ώστε τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να ζήσουν σε ένα πραγματικά πολιτισμένο περιβάλλον, όπου το πρώτο γεγονός που πρέπει να συμβαίνει για να είναι πολιτισμένο είναι το φυσικό περιβάλλον και η μη προσβολή του. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ενωμένοι σας παρακαλώ και οι απέναντι και όλοι εδώ εμείς, ενωμένοι να προχωρήσουμε, μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, μην χάσουμε ούτε ένα λεπτό και να προσπαθήσουμε σήμερα κιόλας να ενωποιήσουμε τον αγώνα κατά τη ζωή μου και στο πέρα μου και στο Θεό, ότι είναι ένα ενιαίο πρόβλημα και στο πέρα μου και στις άπες και να χρηματοδοτήσουμε με προγραμματική σύμβαση την οποία κύριε Ζαφούλη προστρέψει σας παραδείγματα την Ουκυπέδ και με τις άπες. Και να πάρουμε απόφαση σήμερα για την προγραμματική σύμβαση, ώστε αν χρειαστεί να γίνει υπέρτερο οικονομικά, να το διαθέσουμε χωρίς να προστρέψουμε ξανά σε άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, απλά μία διευκρίνηση, κύριε Λαμάκη, δεν έχει λάβει γνώση ούτε ο Δήμος Αλεξούπολης ούτε από τις αποφάσεις του Δήμου Επικρατείας, διότι όπως γνωρίζετε εγώ ως νομικός, εφόσον δεν είμαστε διάδικοι στη συγκεκριμένη θήκη, ούτε μας κοινοποιείται, ούτε μας γνωστοποιείται το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και ο Δήμαρχος Σαφών, ο οποίος μας έστειλε επιστολή και συσκεφθήκαμε αμέσως την επόμενη μέρα της επιστολής του, και αυτός έλαβε γνώση με μεγάλη καθυστέρηση, ήταν στα χέρια του αποκεντρωμένου, ο οποίος έκρινε ότι το αρμοδίος το έστειλε στην ανώτερη αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εκεί έμεινε περίπου ένα χρόνο η απόφαση, που προθέστηκε στο αποκεντρωμένο και τώρα βγήκε και πρακτικό συνεδρίαση του Πλημμυρού Συμβουλίου της Επικρατείας που του δίνει προθεσμία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, μέσα από τη στιγμή, να προβεί στη νέα κρίση με καινούριο πιο τεκμηριωμένο εκλογικό σύμφωνα με τις πολιτικές πέσεις του κόμματος. Οπότε δεν θα ήθελα να χρεώνουμε σε κανέναν, ειδικά σε μια τέτοια συνεδρίαση, ούτε καθυστερήσεις, ούτε ποιος έχει μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό ευαισθησίας. Είναι απόφαση δικαστική, λαμβάνω εκτός όσοι μονάχα είναι περικόμενοι και από την ιδιότητα του διαδίκου και το ξέρω και εξίσου καλά όσο και εγώ το πράγμα. Δεν θα ήθελα να το δοκιμάσω τις εκδηλώσεις. Καλά κάνει ένα προσκλητήριο, πολύ ενωμένοι να καθηγούμε. Καλά κάνει την πρώτη προγραμματική σου, το πρώτο να και εγώ στην διάσκεψη τη δασμένη εβδομάδα. Αν έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα από κοντά το ερχόμενο Σάββατο, αφού είχαμε και τις επισημοποιήσεις και τα δημοτικά μας σύμβουλα και είχαμε μια προφορική ενημέρωση του συνολισμού από τις συνολίσεις από την προμένωση. Αν του δώσουμε, κύριε Λαμπάκη, τον λόγο Όταν έλεγα συνάδελφοι ότι πρέπει να αποδεικνύεις ότι είσαι απέναντι σε μια καταστροφή για τον τόπο σου, και πραγματικά αγωνίζεσαι, αυτό εννοούσα. Περίμενε ο κ. Ζαμπούκη να δημοκρατηθεί ακόμα στην Βουλή του Κρατεία, γιατί αφορούσε μόνο το κ. Σαββόν. Για όλο το εμεί που την ξέρουμε εδώ και δύο χρόνια,
και συζητάμε για το σκεπτικό της αφορά. Τελειώνω, σας παρακαλώ. Το σκεπτικό της αφορά και το πέραμα. Γιατί ακριβώς περίπου ακριβώς τα ίδια. Θα περιμέναμε αυτό ως δικαιολογία για να πούμε ότι δεν ασχολείται αυτό για αυτόν τον λόγο. Αφήστε τα αυτά, ασχοληθείτε αληθινά και μην περιμένετε τον τύπο της κοινοποιήσεως με δικαστικό επιλογή. Ο κύριος Κυμερίδης, γιατί το ξέρει, και ο Γιώργος Αποδημπούρκα, γιατί το ξέρει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Γιατί το συζητάμε στην Οικολογική Εταιρεία και στην Διαμονική Επιτροπή, εδώ και μήνες. Για ποιο λόγο, περιμένετε κοινοποίηση. Κάντε αυτό που σας είπα, σας παρακαλώ, όσον αφορά την απόφαση για προγραμματική σύμβαση με Πέμπτη και με Δήμο Γαρονίας. Δεν έχουμε χρόνο, καταλάβετε το. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον δεν θα ξαναούτε τριτολογήσω, ούτε τεταρτολογήσω, εφόσον το ξέρατε δύο χρόνια πριν και εφόσον η Ενσυνδετική της Διαμονταρχιακής Επιτροπής το γνωρίζατε μήνες πριν, δεν βρίσκω το λόγο για το κρατούσε το μυστικό μεταξύ σας και δεν το φέρνατε σύμφωνα με τις γνωστές πρωτοβουλίες που έχετε είτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβούλου, είτε αλλά κάποια γενικότερη ενημέρωση κοινωνίας. Είδατε που για μια ακόμη φορά έχετε πάει στο ρόλο της αντιπολίτευσης και μας βάλατε στον χώρο της Δημοτικής Αρχής. Γιατί παραπλανείτε τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν σας λέω, κάντε προγραμματική σύμβαση. Μην αλλάξετε τη συζήτηση. Δεν υπάρχει κανένα. Εσείς δεν ξέρετε τι λέτε. Κάντε το κλίμα. Με κλίμα. Το θέμα του σαφώ. Μην πειροδοτήσετε το κλίμα, κύριε Αναπάκη. Για ακόμη μια φορά που θα το κλείσετε. Πείτε μου στην πρόσκληση να πάμε ενωμένοι πια σε αυτό το ζήτημα. Ακόμη μια φορά. Κάτι μήνυμα, ζήτησε να μιλήσει από το τηλέφωνο ο Γιάννη. Έρχεται στον δρόμο. Θέλει να κάνει ένα δίλωπο. Οκ. Στον δρόμο είναι ο κύριος Μητυρινός, μπορεί να προλάβει. Η κυρία Δραμανίδου εκπροσωπώντας τη Λαϊκή Ενότητα. Η Λαϊκή Ενότητα είναι άλλο. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να είναι η σημερινή συνεδρίαση ένα τελείω διαδικαστικό θέμα, αν θα επικαιροποιήσει ο κύριος, σε επικαιροποιούμε αυτές τις αποφάσεις. Εδώ χρειάζεται, νομίζουμε, μια συνολικότερη τοποθέτηση να ξεκινήσω από αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα, επειδή δίνατε πολύ βάρος στην εκπροσώπηση την νομική, η οποία φυσικά πρέπει να υπάρχει. Αλλά είναι ενισχυτική και συνοδευτική ενός μεγάλου λαϊκού κινήματος που πρέπει να ξεσηκωθεί, γιατί τα πράγματα δεν είναι ίδια όπως το παρελθόν, είναι πολύ χειρότερα και από τις συνθήκες τις οικονομικές, από τη δράση και την επέκταση της επενδύσης όλων των μονοπωλίων, από τη χειροτέρευση της ζωής του λαού, από κυβερνητικές επιλογές και από αλλαγή νομοθεσίας που έχει συντελεστεί και που καθορίζει αυτά τα πράγματα. Το λέμε αυτό γιατί το κριτήριο για να αποτραπεί δεν είναι τα νομικά. Είναι ο λαός. Αυτός πρέπει να πει μπροστά με όλους τους χωρίσεις. Αυτός να πάρει θέση και να κάνει υπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής του και του μέλλοντός του και των παιδιών του. Είναι εκφρασμένη από διάφορους φορείς η αντίθεση στα χρυσορυχεία. Καλά κάνετε, κύριε Πρόεδρε, και μας στείλατε όλες τις παλιότερες
εισηγήσεις που υπάρχουν εδώ από τα παλιότερα χρόνια και με σοβαρές τεκμηριώσεις, για να θυμηθούμε και για να διαβάσουμε και όσοι δεν είχαμε ασχοληθεί με αυτό το πράγμα περισσότερο. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ο ρηπτός πλούτος και ειδικά ο χρυσός είναι ένα απόθεμα για το λαό μας, το οποίο πρέπει να μένει μόνο για να αξιοποιείται υπέρ του συμφέροντος του. Είναι ένα ορυκτό το οποίο αν εξορυφθεί δεν αναπληρώνεται. Και έτσι λοιπόν πολλές αυτές οι εταιρείες που έχουν χυμίξει τα τελευταία πολλά χρόνια στον ορυκτό πλούτο και τα χρυσορυχεία και αλλού όμως, παρένθεση, κοιτάξτε τη στάση της στη Λάρκο που γίνεται, αφήνουν πίσω τους γρανίου τόπο, πάντα με υποσχέσεις για δουλειά, για μέλλον στον κόσμο. Αποδεικνύεται όμως στην πράξη ότι αφήνουν γρανίο τόπο με πολύ μεγάλες βλάβες ανεπανόρθωτες στο περιβάλλον, με ροκάματα και συνθήκες εργασίας, άθλια για τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και έχουμε ζήσει το παρελθόν και όλη την προσπάθεια που έκανε η εταιρεία να ξεγελάσει τον κόσμο και να χρυσώσει το κάποιο με διάφορους τρόπους. Αυτό πάνω πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί η πολλή συζήτηση περί ανάπτυξης που γίνεται στην περιοχή της Τράκης και ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου πρέπει να μας πονηρεύει χειρότερα. Γιατί η ανάπτυξη είναι και γι' αυτό, τουλάχιστον για την κυρίαρχη εφαρμοζόμενη πολιτική και για πολλά κόμματα. Επίσης, θέλω να πω ότι οι ευθύνες των πολλών κυβερνήσεων που έχουν περάσει δεκαετίες από τον τόπο είναι πάρα πολύ μεγάλες και γνωστές. Θα μου πείτε, περιμένουμε κάτι διαφορετικό από αυτή την κυβέρνηση. Μόλις κλέφτηκε το Σεπτέμβριο του 19 στην έκθεση, ξαναπήκε το θέμα από τον Πρωθυπουργό για τα χρυσορυχεία. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό και από τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. Όμως και η προηγούμενη κυβέρνηση που ΣΥΡΙΖΑ είχε την δυνατότητα να καταργήσει, να αλλάξει μάλλον το μεταλλευτικό κώδικα που σας θυμίζω ότι είναι απαρχαιωμένος, είναι δεκαετιών και είναι μόνο για τις εταιρείες για να αλωνίζουν. Δεν το έκανε. Σας θυμίζω ότι είναι βασικό αίτημά μας η αλλαγή του μεταλλευτικού κώδικα. Επίσης, θέλω να πω ότι οι ευθύνες είναι και των περιφερειακών διοικήσεων και των διοικήσεων των Δήμων, των Ερετών. Ξέρετε γιατί και ετοιμάζεστε αυτό που θέλετε, το ίδιο πράγμα να κάνετε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί εντάξει, συμφωνόμαστε ενάντια στα χρυσορυχεία. Απ' την άλλη μεριά όμως, ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα και τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβούλιο, εκτός από τις δυνάμεις της δικιάς μας και της λαϊκής εκπλήρωσης, από το παρελθόν μέχρι και την τελευταία αναθεώρησή του το 2018, δεν έχει κλείσει το θέμα των χρυσορυχείων, το αντίθετο. Και θέλω να σας πω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σας καλώ να διαβάσετε τις σελίδες 19 με 26, συγκέντρα την παράδειγμα, δηλαδή 8 και 9, όπου ακριβώς το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει ότι είναι πράγμα για να γνωρίζει μια προβληματική εκμετάλλευση στην περιφέρεια, όμως καταλήγει με βάση το χωροταξικό ότι πρέπει να είναι συνεπή η διαχείριση όλων των πόρων της περιφέρειας, αδρανή μάρμαρα, ορυκτά και μεταλλεύματα, γεωθερμικά πεδία κλπ. Άρα, μιλάει για συνεπή διαχείριση. Δείτε, παρένθεση, πόσο συνεπή είναι και αυτή των μαρμάρων στον Πόλακα στη Δράμα τώρα, που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, στο παιδάκι του Σίγμα. Αυτά είναι επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Επικρατείας από το Περιφερειακό. Γι' αυτό και θεωρεί μη νόμιμο όλο αυτό που έκανε η αποκεντρωμένη. Και μάλιστα λέει, αυτές όπως διατυπώνεται στο Περιφερειακό, όχι απλώς δεν αποκλείουν, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνουν παρόμοια προγράμματα και δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης, εν γνώση του γεγονότος ότι τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να καταστούν περιβαλλοντικώς οκτηρές. Το ίδιο
φασιστικό πλαίσιο. Η διαπίστωση αυτή ουδόπως είναι πάλι για την πλήρη απαγόρευση των ενών δραστηριοτήτων. Αυτά τα λέω γιατί τα περιγράφει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναδεικνύει και τις ευθύνες και των κομμάτων, των κυβερνήσεων και των κομμάτων, αλλά και των ερετών. Κλείνω, σαφώς και είμαστε αντίθετοι την εξόρυξη. Θεωρούμε ότι είναι σύνθετο το θέμα, αλλά εμείς εδώ πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σκεφτείτε ότι μπροστά δεν είναι μόνο οι εκλογές, μπροστά είναι σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις, γιατί δεν είναι η μόνη καταστροφική επένδυση για το περιβάλλον. Έχουμε και άλλες, αλλά εκείνο που έλεγε για παράδειγμα είναι και πιο εθνική σημασία. Θα τα δούμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντωνανίδου. Ο κύριος Μιχαηλίδης είχε ζητήσει το λόγο. Όμως να ανοίξουμε κατάλογο ομιλητών. Έτσι ώστε πριν. Μιχαηλίδης. Κυζηρίδης και Αραβατζής. Καρυγίδης. Είπαμε. Καρυγίδης. Κυζηρίδης Αραβατζής. Και ο κύριος Ραπτόπουλος. Να κλείσουμε με τους συμβούλους και θα βάλουν το λόγο οι πολίτες.